Μάθηση γίνεται παιχνίδι στο Planet Physics στα Βρυλίσια. Περισσότερα από 30 διαδραστικά εκθέματα, προβολές, παιχνίδια και πειράματα περιμένουν τους μικρούς αλλά και τους μεγαλύτερους επισκέπτες για να τους εξάψουν την περιέργεια και να τους κάνουν να δουν με διαφορετικό μάτι την επιστήμη της φυσικής. Ο επισκέπτης μπορεί να δει την έκθεσή μας με τα περισσότερα από 30 διαδραστικά εκθέματα φυσικής, τα οποία έρχονται από το χώρο της μηχανικής των ρευστών, του ηλεκτρομαγνητισμού, των μαθηματικών. Έχουμε στο πάνω όροφο οπτική αντίληψη και οπτική, και τελειώντας την έκθεση ο επισκέπτης θα δει το σπιτινό μας δωμάτιο. Από ποιες ηλικίες μπορούν τα παιδάκια να έρθουν εδώ στο Planet Physics? Δεν θέλω να το περιορίζω. Εκτιμώ ότι από την ηλικία των 5 ετών και άνω το παιδί είναι σε θέση, αν όχι να καταλάβει φυσική, να πάρει πολύ σημαντικά ερεθίσματα. Νομίζω ότι όλα τα εκθέματα θα τα βρει ο επισκέπτης εντυπωσιακά, είτε ο μικρός επισκέπτης, είτε ο επισκέπτης ο μεγαλύτερος, ο γονιός, ο παππούς, ο φυσικός. Για όλες τα εκθέματα μας νομίζω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακά. Ποιο από όλα νομίζετε ότι τα εντυπωσιάζει περισσότερο? Μέχρι στιγμής νομίζω το έκθεμα με το φεροφλουίτο στο σιδηρομαγνητικό υγρό τα έχει εγκλωβίσει. Τους αρέσουν πάρα πολύ οι μαγικές κινήσεις και τα σχήματα που παίρνει το σιδηρομαγνητικό υγρό, όσο διαφοροποιείται η απόσταση των μαγνητών. Σας έχει τύχει παιδάκια που δεν αγαπούν τη φυσική ερχόμενα εδώ να εντυπωσιάζονται? Γενικά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν παιδιά που δεν αγαπούν τη φυσική. Σε όλα τα παιδιά αρέσει η φυσική. Η φυσική είναι το περιβάλλον που έχουμε τριγύρω μας. Η φύση πρέπει να ακουμπήσουμε, να κάνουμε ένα πείραμα, να πειραματιστούμε για να καταλάβουμε φυσική. Εάν περιοριστούμε στη φυσική και τη διδασκαλία της μόνο μέσω εξισώσεων, κάτι δεν κάνουμε σωστά. Στο χώρο του Planet Physics πραγματοποιούνται καθημερινά πειραματικές επιδείξεις από εξειδικευμένους φυσικούς. Πολλά ενδιαφέροντα φαινόμενα της φυσικής, τα οποία δεν μπορούν να παρουσιαστούν με τη μορφή ενός διαδραστικού εκθέματος, επιδεικνύονται με τη μορφή πειράματος και με τη συμμετοχή του ακροατηρίου, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό μια διαδραστική νότα στη διαδικασία. Η πίεση του βάρους του νερού από εδώ σε εδώ είναι δοστατική. Υπάρχει όμως και ατμοσφαιρική πίεση. Πίεση μας και ο αέρας που υπάρχει γύρω από το ποτήρι. Αυτή τη στιγμή νικάει ποιος, ατμοσφαιρική ή υδροστατική? Η ατμοσφαιρική. Γιατί δεν πέφτει? Άμα το ποτήρι είχε ύψος 10 μέτρα και 33 εκατοστά, θα έπεφτε νερό.